Καλησπέρα σα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμό των θανάτων από κορονοϊό αλλά και των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι σε μονάδε εντατική θεραπεία, θέτοντα σε δοκιμασία τι αντοχέ του συστήματο υγεία. Με ανακοίνωσή του πάντω, το Υπουργείο Υγεία Διέψευσε σήμερα ότι υπάρχουν ασθενεί που νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι εκτό ΜΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στο επίκεντρο τη πανδημία, εκατοντάδε πολίτε έσπευσαν σήμερα στο νοσοκομείο Υποκράτιο για να υποβληθούν σε τέστα από το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έχει εγκατασταθεί εκεί. Ισχυρέ πιέσει δέχεται το υγειονομικό σύστημα τη Λάρισα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι γιατροί τη περιοχή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμό, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιο, που βρέθηκε θετικό στον ιό, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου. Παρουσιάζει ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και χαμηλό πυρετό. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη επί του παρόντο. Την ίδια ώρα, στη Βαρβάκιο Αγορά, έμποροι και καταναλωτέ θρυνούν για την απώλεια του Προέδρου τη, Κλεάνθη Τσιρόνη, ο οποίο έφυγε από τον κορονοϊό. Έδωσε για 20 μέρε σκληρή μάχη στο νοσοκομείο Σωτηρία, αλλά δεν τα κατάφερε. Στι 8.30 το βράδυ θα κλείνουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα σούπερ μάρκετ, όπω ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη Νίκο Παπαθανάση. Το μέτρο θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του lockdown, ενώ την Κυριακή θα παραμείνουν κλειστά, καθώ η ροή καταναλωτών είναι φυσιολογική. Οι λοιμοξιολόγοι χθε άναψαν το πράσινο φω για την απαγόρευση τη κυκλοφορία από τι 9 το βράδυ μέχρι τι 5 το πρωί, αρχή διανομένη από αύριο, μειώνοντα τι απολύτω αναγκαίε τη μετακινήσει κατά τι βραδινέ ώρε. Προβληματισμό στου ειδικού έχουν προκαλέσει οι καθημερινέ εικόνε συνοστισμού έξω από δημοτικά σχολεία, τι ώρε τη προσέλευση και αποχώρηση των μικρών μαθητών, καθώ και η αυξημένη κίνηση στου κεντρικού δρόμου τη Αθήνα παρά το lockdown. Στο μεταξύ, βροχή πέφτουν τα πρόστιμα για παραβάσει των μέτρων περιορισμού τη πανδημία. Οι αρμόδιε ελεκτικέ υπηρεσίε διενήργησαν χθε συνολικά 64.462 ελέγχου και κατέγραψαν 2.062 περιπτώσει παράβαση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 264.450 ευρώ. Στη Βουλή από το πρωί, οι πολιτικοί αρχηγοί σε υψηλού τόνου συζητούν για την πανδημία. Ο Πρωθυπουργό, με την ομιλία του, μα προετοίμασε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι δύσκολο. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και αμήλικτα. Και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Και δεν υπάρχει μια λύση. Είμαι έτοιμο να συζητήσω για το πώ πολεμήσαμε και όχι αν πολεμήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Έστω και τώρα να συμφωνήσουμε σε έναν Υπουργό Υγεία Κοινή Αποδοχή, που δεν θα κάνει μικροπολιτική για να περισσώσει το πολιτικό του κεφάλαιο εν μέσω πανδημία. Δεν σα είπαμε να βάλετε δικό μα Υπουργό, υπάρχουν επιστήμονε Κοινή Αποδοχή, σημείωσε ο Αλέξη Τσίπρα. Του τελευταίου εννέα μήνε τη ζωή. Του τελευταίου εννέα μήνε τη ζωή μα την ορίζει ο κορονοϊό. Δυστυχώ, είναι ολοφάνερο από την συζήτηση σήμερα ότι ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η αιμονή κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε κοκορομαχίε, υπογράμισε η φόφη Γεννηματά. Βρισκόμαστε μπροστά σε έκτακτε στιγμέ. Με ορατό τον κίνδυνο η εξάπλωση τη πανδημία να πάρει μεγάλε διαστάσει και το ΕΣΥ να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση, τόνισε ο Δημήτρη Κουτσούμπα. Δεν μπορείς να ζητάς από τα πολιτικά κόμματα αν θέλουν lockdown μέχρι το lockdown δεν μας ακούσατε ποτέ, είπε απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να γίνει σήμερα πριν τελειώσει αυτή η συζήτηση, είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Βαρουφάκης. Μετά από μια σύντομη περίοδο σχετική ηρεμία, οι Τούρκοι ξεπερνούν πάλι τα όρια. Από τη μία λένε ότι το Ρούτ Ρέι κινείται σε δική του υφαλοκρηπίδα και από την άλλη αμφισβητούν το δικαίωμα τη Ελλάδα να κάνει αεροναυτικέ ασκήσει στην Ικαρία. Αθήνα και Κάιρο δίνουν την καλύτερη διπλωματική απάντηση στο παραλήρημα τη Άγκυρα. Ενδεικτικό είναι το κοινό ανακοινοθέν Κυριάκου Μητσοτάκη και Αμπντέλφα Ταχαλσίση μετά το πέρα τη συνάντησή του στην Αθήνα. Η Ελλάδα και η Αίγυπτο καλούν την Τουρκία να σταματήσει αμέσω τι παράγοντε. Και επιθετικέ ενεργέ τη, οι οποίε απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, να δεσμευτεί να σέβεται το διεθνέ δίκαιο συμπεριλαμβανομένου του δικαίου τη θάλασσα και να απέχει από την απειλή ή τη χρήση βία όπως ορίζεται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Προκλητικά, ο Τούρκος Υπουργό Άμυνα Χουλουσία Κάρ δήλωσε με νόημα: Δεν θα μέναμε διάφοροι απέναντι σε μια σύμπραξη τη Ελλάδα και τη Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να είμαστε ενάντια στι προσπάθειε να φυλακίσουν την Τουρκία στα χωρικά τη ύδατα στο Αιγαίο και στον κόλπο τη Ατάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντω, ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο του, με για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε ημέρε. Αυτή τη φορά, αντικείμενο τη συζήτησή του ήταν η υγεία του επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας μετά την είδηση ότι μπήκε σε προληπτική καραντίνα. Ο κύριος Δένδια τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του και του είπε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του. Δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του επιχειρηματία που διατηρούσε κατάστημα με ρούχα στη Χαλκίδα. Ο 59χρονο, σύμφωνα με πληροφορίε του eviathema.gr, βρέθηκε το πρωί από την αδελφή του δολοφονημένο και δεμένο σε καρέκλα. Σύμφωνα με τι πρώτε ενδείξει, άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι με σκοπό να ληστέψουν τον άτυχο άνδρα, τον οποίο έδεσαν σε μια καρέκλα και τελικά τον δολοφόνησαν. Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα εξηχνιάσουν την υπόθεση. Προφυλακίστηκαν οι 15χρονοι, η 15χρονη κόρη τη 50χρονη που δολοφονήθηκε άγρια στην Αγία Βαρβάρα και ο 17χρονο Ρουμάνο σύντροφό τη μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια. Η ανήλικη κατηγορείται ω ηθική αυτούργο τη δολοφονία τη μητέρα τη, ενώ ο σύντροφό τη μαζί με τον 16χρονο φίλο του από το Λουτράκι φέρονται ω η φυσική αυτούργη. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε άγρια δολοφονημένη το βράδυ τη περασμένη Παρασκευή μέσα στο σπίτι τη. Έτσι έχουν τα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημερωσή σα απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ στι 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.